Γιατί εκδικάζεται προσωρινή διαταγή, η οποία αφορά τον όχι απλά εντολέα θα έλεγα, αλλά και προσωπικό μου φίλο τον κύριο Γιώργιο Τοντινίδη. Πρώτη για περίπτωση δανείου ποντίος, παλινοστούντος, ποντίου την καταγωγή, παλινοστούντος από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως. Και δεν είναι φυσικά ο μόνος. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, από άκρου εις άκρου, από Αλεξανδρούπολη μέχρι εδώ. Εν προκειμένου λοιπόν έχουμε φυσικά ένα δράμα, το οποίο αφορά πλέον μια σε εισαγωγικά ιδιότυπη μορφή γενοκτονίας στα πλαίσια πλέον του κράτους του νεοελληνικού. Το οποίο βέβαια, όπως γνωρίζουμε όλοι, και μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ελληνικό κράτος δεν αποτελεί πλέον κράτος δικαίου. Εν προκειμένου λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια πράξη εκτέλεσης αποβολής σε βάρος του Γιώργου, του Τοντινίδη, η οποία όμως πράξη εκτέλεσης έγινε από την Εθνική, η οποία υπερθεμάτισε σε πληστηριασμό που έγινε το 2020. Όλη αυτή η ιστορία ξεκινά από τη δεκαετία του 90, όταν ο Αντώνης Σαμαράς, αλής του Μνήμης τότε υπουργός, προσεκάλεσε και βασικά έπεισε, και όλα όσα βέβαια υπησχέθη δεν τηρήθηκαν ποτέ, τους ποντίους παλινοστούντες από την χώρα της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως να παλινοστήσουν στην Ελλάδα. Πράγματι, αρκετοί από αυτούς επίσης αναγκατέλειψαν και τις περιουσίες τους και ήρθαν εδώ, διότι εδώ τους υπησχέθη η τότε κυβέρνηση δωρεάν στέγαση και δωρεάν εργασία. Πού στηρίχθηκε αυτό το δωρεάν? Στηρίχθηκε σε πόρους οι οποίοι χορηγήθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τους παλινοστούντες στην Ελλάδα, Ελλήνων ποντίων την καταγωγή, αφορούσε και άλλα κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Σουηδούς, Γερμανούς κλπ. Βέβαια, συναισθήθηκε γι' αυτό ένα ίδρυμα το οποίο διαχειρίζονταν αυτά τα κονδύλια, το οποίο όμως μετά την πάροδο μερικών ετών ευνηδίως έκλεισε, διότι τα κονδύλια πλέον δεν υπήρχαν. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο μέγα σκάνδαλο και δίνει μια δραματική επίσης διάσταση στο όλο πρόβλημα, διότι μπαίνει το μείζον ερώτημα πού πήγαν τα χρήματα, πού πήγαν οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Εν συνεχεία λοιπόν, βέβαια ονόν νοήτο, έκαστος καταλαβαίνει. Εν συνεχεία λοιπόν, τότε όλες αυτές οι επιδοτήσεις μετατράπηκαν σε δάνεια, όμως το ελληνικό δημόσιο έσπευσε να δηλώσει ότι είναι εγγυητής και ότι τα δάνεια αυτά, ναι μεν είναι δάνεια πλέον, λαμβάνουν τη μορφή δανείων, αλλά με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Φτάσαμε ασίως το 2018, όπου με κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε κατάπτωση της εγγύησεως, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν ξεκρέμαστοι και ουσιαστικά να βρίσκονται πλέον, να κινδυνεύουν όλοι αυτοί να βρεθούν στο δρόμο. Γιατί? Διότι ένα τμήμα των φερόμενων ως δανείων, που δεν είναι δάνεια και πρόκειται για κοινοτικές επιδοτήσεις, ένα τμήμα από αυτά πέρασε στην Εθνική Τράπεζα και ένα άλλο μικρότερο κομμάτι αυτών χρεώθηκε ως οφειλή τους στο αφημί του καθενός, ανάλογα και σε ποια δοή ανήκει ο καθένας. Με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κομμάτι να το αναζητεί η Εθνική και το μικρότερο πλέον η κάθε δόη να στρέφεται κατά του εκάστοτε ποντίου παλινοστούντα, ζητώντας αντίστοιχα το μικρό αυτό κομμάτι που αποτελεί μέρος του φερόμενου δανείου, που όπως είπαμε δεν ήταν δάνειο, ήταν κοινοτική επιδότηση. Στη συνέχεια λοιπόν η Εθνική στράφηκε εναντίον των τολέων, δεν προέβη σε καμία πράξη, σε καμία εξώδικη καταγγελία της Δανειακής Συμβάσεως, και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, στη συνέχεια προχώρησε και σε πληστηριασμό σε βάρος του σπιτιού, παράνομο πληστηριασμό, διότι η απέτηση αυτή, η κατάπτωση είναι 2018. Εν προκειμένου, το δάνειο αυτό είχε καταστήληξει πρόθεσμο πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν έχει παραγραφεί σύμφωνα με το 250 του αστικού κώδικα. Έχουμε λοιπόν και έχουμε σχετικά και αποφάσεις από διάφορα πρωτοδικεία της χώρας που το θεμελιώνουν αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια νομολογία πάνω σε αυτό για τα δάνεια των ποντίων παλινοστούντων. Είναι αδύνατον να στηρίζεται μια διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως πάνω σε ανύπαρκτη δανειακή σύμβαση, που δεν είναι ούτε καν δανειακή σύμβαση, και πάνω σε ανύπαρκτη απέτηση. Στη συνέχεια γίνεται ένας πληστηριασμός το 20 και το 21 πλέον συντάσσεται περίληψη κατακαιρωτικής εκθέσεως. Ένα χρόνο μετά. Εάν δούμε τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής οικονομίας, όλα αυτά είναι εκπρόθεσμα. Και βέβαια το βασικό όλων είναι ότι δεν μνημονεύει πουθενά ο συμβολιογράφος πότε κατευλήθη το πληστηριάσμα, δηλαδή το τίμημα του πληστηριασμού, με ποιον τρόπο, κατά παραβίαση των άρθρων 1004 και 965 του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Κατά συνέπεια λοιπόν, μιλάμε για άκυρο τίτλο που δεν παράγει καμία νόμιμη συνέπεια και αν η περίληψη κατακαιρωτικής εκθέσεως είναι παράνομη και κατά συνέπεια άκυρη, συμπαρασύρει σε ακυρότητα ολόκληρη την εκτελεστική διαδικασία. Ο αγώνας θα συνεχιστεί για όλους τους ποντίους παλινοστούντες, σε όλη την επικράτεια, έως το τέλος, μέχρι της τελικής δικαιώσεως, γιατί πλέον δεν μπορούμε πια να ξαναζήσουμε πάλι μια γενοκτονία ενός πάλι τμήματος του ελληνισμού. Είχαμε τη Μικρασία, είχαμε τον Πόντο τότε, ακολούθησαν οι Κωνσταντινοπολίτες,
ακολούθησαν οι Ήμβροι και οι Τενέδοι, ακολούθησε το Κυπριακό και τώρα έχουμε πάλι τους Ποντίους σε νέα έκδοση. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά.